στην καρδιά του αργολικού κάμπου, την ώρα της οικομιδής, του πορτοκαλιού, στους τόπους της συγκέντρωσης, της συσκευασίας, της επεξεργασίας, της τυποποίησης, στις μονάδες οι οποίες στέλνουν το προϊόν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα θα βγει από τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται, εάν και εφόσον στηρίζουμε καθημερινά με πολιτικές παρεμβάσεις, διευκολύνουμε την παραγωγή και τους παραγωγούς. Εάν στηρίζουμε τους παραγωγούς που επιμένουν στην ποιότητα του προϊόντος. Αν στηρίζουμε τους παραγωγούς οι οποίοι πιστεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος. Αν στηρίζουμε τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν εξωστρέφεια, έχουν ανοιχτεί την καρδιά τους, την ψυχή τους, την στρατηγική τους για εξαγωγές, δίνοντας στον κόσμο, στις διεθνείς αγορές, την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. Η Αργολίδα και οι συντηρητικές μονάδες της περιοχής πρωτοπορούν σε αυτή τη διαδικασία και είμαστε εδώ να συζητήσουμε μαζί τα προβλήματα τα οποία έχουν και να είμαστε αρρωγοί. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είμαστε για να υπηρετήσουμε τον παραγωγό, την παραγωγή σε αυτήν την ώρα που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή το έχει ανάγκη και ο παραγωγός και η Ελλάδα. Θα σας πούν οι ίδιοι τα ζητήματα. Έχουμε θέματα τα οποία αφορούν την υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι αφορά το ότι πρέπει να σπάσουμε τα ταμπού με τα οποία αντιμετωπίζουμε το ξένο εργατικό δυναμικό. Είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει η κυβέρνηση να το λύσει, γιατί ο πρωτογενής τομέας στη χώρα χρησιμοποιεί εργατικό δυναμικό ξένο. Αυτό λοιπόν το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να πάψουμε να το αντιμετωπίζουμε με ταμπού, θα πρέπει να πάψουμε να το αντιμετωπίζουμε φοβικά, πρέπει να δούμε το πρόβλημα κατάματα, να περάσουμε σε διαχείριση αυτού του εργατικού δυναμικού ασφαλίζοντάς το, για να μπορούν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες και οι αγρότες οι οποίοι κάνουν την καλλιέργεια και τη συλλογή να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παραστατικά στην εφορία και της ασφάλισης και της πληρωμής των εργαζομένων, να λύσουμε τα ζητήματα που έχουν σχέση με τον ΟΓΑ, να λειτουργήσουμε τιμώντας και τον εργαζόμενο ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία της χώρας. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι το θέμα της απόσυρσης των πορτοκαλιών και της διανομής μέσα από κοινωνικούς φορείς, γιατί όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει εμπάργκο στην Ρωσία, υπήρχαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρούτων και εσπεριδοειδών τα οποία κατευθυνόταν στη Ρωσία αγορά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έρχεται να καλύψει την ζημία την οποία υφίσταται ο παραγωγός αφού εμποδίζονται οι εξαγωγές προς τη Ρωσική αγορά. Στο Υπουργείο είμαστε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά τα οποία θα τα έπαιρνε ο παραγωγός από τη Ρωσική αγορά να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσουν στα χέρια του παραγωγού. Χρειάζεται απλούστευση, επιτάχυνση της διαδικασίας για να έχουμε ικανοποιημένους παραγωγούς, αφού δεν φταίνει σε τίποτα από τα παιχνίδια και τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα, το είπα στην αρχή, είναι με τους εργάτες που με την ασφάλειά τους δεν μπορούν να τους πάρουν για τις όσους θέλουν να δουλέψουν να πούσουν τα πορτοκάλια. Έγινε μια σύσκεψη, προσπάθησα να βρουν με το ΙΚΑ και με τον ΟΓΑ μια συμπρέθεια ή προδίνουν κάτι. Το ζήτημα χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτό. Η πρόταση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία την έχουμε καταθέσει, αφορά ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος για να λυθούν τα επιμέρους θέματα, ζητήματα και προβλήματα που τίθενται από ένα σύνολο διατάξεων το οποίο
έχει και απαγορευτικές διατάξεις και μία φοβική προσέγγιση στο όλο ζήτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να τιμωρήσουν και να εξοντώσουν τον παραγωγό με πρόστιμα της τάξης των 10.000. Αυτά είναι ανοησίες οι οποίες δείχνουν ότι αυτός ή αυτοί οι οποίοι νομοθέτησαν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η προτεραιότητα της χώρας. Η προτεραιότητα της χώρας είναι, το ξαναλέω, η παραγωγική διαδικασία, η παραγωγή, το να δημιουργήσουμε χρήμα στον τόπο, το να προσθέσουμε αξία πάνω στο παραγόμενο αγροτικό προϊόν. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η παραγωγική, χρησιμοποιεί σε όλη την Ελλάδα και για τη συλλογή του πορτοκαλιού, και για τη συλλογή του λιμανιού, και για τη συλλογή του ροδάκινου, και στην κτηνοτροφική μονάδα και στη βοσκή, χρησιμοποιεί ξένους εργάτες. Αυτά τα ζητήματα η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία πρέπει να τα δει κατάματα. Δεν μπορεί να τα χειρίζεται ως ταμπού, τα οποία τα αντιμετωπίζει φοβικά και με αστυνομική διαδικασία και εξοντωτικά πρόστιμα και ποινές. Αυτό είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αυτό οριμάζουμε, ούτως ώστε τους επόμενους μήνες να λύσουμε το ζήτημα αυτό, διευκολύνοντας, το ξαναλέω, την έξοδο της χώρας από την κρίση, η οποία γίνεται μόνο με την παραγωγή.